και πώς τελικά θα φέρουμε στο προσκήνιο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και όταν μιλάμε για λαϊκές ανάγκες, μιλάμε και για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, της προστασίας δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος, που η κρισιμότητά τους αναδείχθηκε για άλλη μια φορά με τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική χτες και σήμερα, αλλά και σήμερα ξανά στα Μέγαρα. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και από αυτή εδώ τη σύσκεψη στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, της Παλίνης, του Πικερμίου, του Γέρακα, της Πεντέλης, των Μεγάρων, όλων των περιοχών που δοκιμάζονται από την πυρκαγιά. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο προσωπικό της πυροσβεστικής, σε όλους τους εθελοντές που επιχειρούν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, με λίγα μέσα στα χέρια τους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές. Χαιρετίζουμε τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που από την πρώτη στιγμή συμβάλλουν και συνεχίζουν το έργο της πυρόσβεσης, προσφέροντας την αλληλεγγύη τους και τη στήριξή τους σε όσους την έχουν ανάγκη. Ο λαός έχει κάθε λόγο να αισθάνεται οργή, αγανάκτηση, βλέποντας να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, να χάνονται κόποι μιας ζωής, να καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Για μια ακόμα χρονιά ζούμε τη διάψευση των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων για τη δίθεν πλήρη ετοιμότητα και επάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Ζούμε τις συνέπειες από αυτή την επάρκεια, βλέπετε. Ένα διαρκές έγκλημα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν μέχρι σήμερα, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ζούμε τις συνέπειες από την ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης δασών, που έπρεπε να έχει ως κέντρο την πρόληψη. Αυτή είναι και η βασική αιτία για την πυρκαγιά στην Πεντέλη, σε συνδυασμό βέβαια με την εμπορευματοποίηση της γης, που λειτουργεί ως έφλεκτη ύλη, αφού έχει οδηγήσει σε μικτές οικιστικές και δασικές ζώνες. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα. Όλα αυτά δηλαδή που έπρεπε ήδη να έχει πάρει και δεν το έκανε, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, καθώς η αντιπυρική περίοδος είναι ακόμα μπροστά και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Απαιτείται εδώ και τώρα να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες υποδομές, μέσα πυρόσβεσης, αλλά με έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να εξασφαλιστεί ως κατεπήγον μέτρο η στέγαση, η φιλοξενία, η στήριξη και εξασφάλιση των άμεσων αναγκών των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών, να υπάρξει άμεση καταγραφή των ζημιών, αποκατάσταση και πλήρη αποζημίωση όλων των πληγέντων. Θα είμαστε μαζί τους σε αυτόν τον αγώνα και σε συντονισμό με όλους τους πληγέντες και σε άλλες καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα που ακόμα περιμένουν.